Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο μάθημα πιάνο 8, part 2, β' μέρος. Λοιπόν, παρακολουθήσατε το πρώτο που μάθαμε για τη συγχορδία ε, μη ματζόρε. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο που σας υποσχέθηκα, τη μελωδία, το έψαγα να θυμίζεις, πώς θα το γεμίσουμε λίγο, να μάθουμε λίγο τη μελωδία. Εντάξει παιδιά, πίσω βλέπετε το green screen, δεν έχω βάλει κάτι να φαίνεται βασικά, γιατί δεν έχω φτιάξει ακόμα το φωτισμό κατάλληλο για την green screen, μήπως αναρωτιέστε. Σε μελλοντικά βίντεο θα βλέπετε άλλα πράγματα εδώ πέρα πίσω. Εντάξει, λοιπόν, έλα εδώ. Έχουμε εδώ πέρα το τραγούδι που μαθαίνουμε, έτσι. Βασικά, δεν μάθαμε το τραγούδι, μαθαίνουμε λίγο τη λογική των συγχορδίων, εντάξει παιδιά. Αυτό κάνουμε σε τόσα μαθήματα που έχω γίνει και κουραστικός, έτσι. Μπορεί και όχι. Πάμε να δούμε τη μελωδία. Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Βάζουμε τα χέρια μας ως εξής. Για να παίξουμε τη συγχορδία F και τη συγχορδία F δηλαδή στο δεξί, στο αριστερό και στο δεξί. Εντάξει, και κοιτάξτε, θα σου δείξω μία γρήγορη και μετά αργά όλο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, ακούστε τι ήταν αυτό που σας έδειξα. Αναλύω τη συγχορδία τη φα, παμ, 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 τη σολ μετά, που είναι στο τραγούδι, και τη λα μινόρε. Ελάτε να δούμε λίγο την ανάλυση πώς το κάνω. Αν πατήσουμε τη συγχορδία πατημένη, είναι έτσι. Έτσι, και κάνω ως εξής. Πατάω τη πρώτη και τη πέμπτη, και από τη συγχορδία φα, όπως είναι, αυτές τις δύο νότες. Κοιτάξτε τι κάνω. Κοιτάξτε εδώ. Φα, ντο. Αργά, αργά. Πάμε μαζί, παιδιά. Ανάλυση της σολ, ματζόρε. Που είναι σολ σι ρε, εμείς παίζουμε την πρώτη και την πέμπτη και λα μινόρε. Απ' την αρχή. Και μετά ο καφέ σου και πατάω, εδώ πέρα πατάω τη φα, ο καφέ σου, μετά σολ, έχει κρύ και λα, ο σι, από την αρχή, ο καφέ σου. Πάλι. Ραδιό. Είδατε. Κλειστό. Τώρα για. Μετά τι βλέπουμε. Πάμε να δούμε τι πάει στο χαρτί. Τώρα για. Οπ. Εψιλον μη. Μη μινόρε. Μέρες. Είδατε. Από την αρχή. Ο καφέ σου. Είδατε, αν τραγουδάει ένας τραγουδιστής, δεν χρειάζεται καν να παίξουμε αυτή τη μελωδία. Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ραδιό κλειστό τώρα για μέρες.
Εντάξει, παιδιά. Αν παίζει ένα τραγουδιστή, απλά θα πατήσουμε τις χορδίες έτσι. Πολύ απλά. Ο καφές σου, όπως το είχαμε μάθει και στα μαθήματα, έχει κρυώσει και το ραδιό κλειστό τώρα για μέρες. Έτσι, αν θέλουμε να αναλύσουμε λίγο τη συγχορδία, θα κάνουμε το εξής. Ο καφές σου. Κοιτάξτε. Έχει κρυώσει. Αρπίσματα λέγονται αυτά. Δηλαδή, αναλύουμε τη συγχορδία. Και από την αρχή η εισαγωγή. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, κάντε επαναλήψεις στο μάθημα αυτό. Πατήστε το μάθημα να ανεβούν τα views, να το μάθετε. Φλέγα κάνω, έτσι. Λοιπόν, πατήστε το μάθημα να το μάθετε, τη εισαγωγή, έτσι. Παμ, 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 παμ. Αυτό, έτσι. Σταθείτε στο σημείο αυτό που το δείχνω πάρα πολλές φορές εδώ πέρα για να το καταλάβετε, να το μάθετε στο πιάνο σας. Οτιδήποτε, αν δεν έχετε αρμόνιο ή πιάνο, ζωγραφίστε πλήκτρα στο τραπέζι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό. Πάρτε ένα ομοίωμα πιάνο, πάρτε ένα παιδικό αρμονιάκι. Υπάρχουν καταστήματα, μεγάλα καταστήματα, το Bo. Ξέρετε ποιο λέω. Έτσι, μπορείτε να πάρετε ένα αρμονιάκι. Με λίγα χρήματα, απλά για να μάθετε αυτό που μαθαίνουμε. Είδατε εισαγωγή. Παμ, 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 παμ. Εντάξει, παιδιά. Κάποιοι είχαν ζητήσει για την εισαγωγή και λίγο τη μελωδία. Δείτε το. Μάθετε αυτό που μάθαμε. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο όλο αυτό. Μπορεί να σας φάνηκε λίγο ανούσιο και λίγο ανιαρό. Για κάποιους μπορεί να είναι χρήσιμο, οπότε κάνουν like. Για κάποιους άλλους που δεν τους άρεσε, κάνουν dislike. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο και με ανοιχτήκατε. Γεια χαρά σε όλους. Πολλά φιλιά, παιδιά.